Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αντιπτέραρχο εν Αποστρατεία, τον κύριο Σάκη Παπανικολάου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπανικολάου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, στο στούντιο δίπλα μου έχω και τους συναδέλφους δημοσιογράφους Μπάμπη Σαββίδη και Μέρη Καριωτάκη, οι οποίοι επίσης θέλουν να σας απευθύνουν τα δικά τους ερωτήματα. Να ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας από το εξής. Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει, ότι θα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση ή όχι, ή ενδεχομένως η Τουρκία να παγώσει τις όποιες εξελίξεις και να επανέλθει στις 24 του μήνα για λόγους προφανώς συμβολισμού, ή μήπως είναι μία πρόβα τζενεράλε για όσα ενδεχομένως θα ακολουθήσουν το φθινόπωρο? Το γεγονός ότι η Ναύτεξ έχει πέρασει στις 2 Αυγούστου δεν πρέπει να μας επαναπαύει σε καμία περίπτωση. Δεύτερον, αποκλιμάκωση θα έχουμε όταν ο στόλος ο τουρκικός επιστρέψει στον άσταθμο. Όσο είναι απλωμένος στα νερά της Μεσογείου, είμαστε υποχρεωμένοι να τους παρακολουθούμε για να δούμε τις κινήσεις τους. Τώρα, εκτίμησή μου είναι ότι ο Ερντογάν θα συνεχίσει και θα πάει προς την περιοχή και θα πρέπει να έχουμε φτιάξει σενάρια αντιμετώπισης του. Υπάρχει κάτι που φοβάται η Τουρκία, κύριε Παπανικολάου? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να διαχειριστεί μια πολεμική αντιπαράθεση? Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία έχει μια ισχυρή πολεμική μηχανία, αλλά και η Ελλάδα δεν υστερεί σε τίποτα. Είναι βέβαιο ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο της σύγκρουσης, το κόστος και για τις δύο πλευρές θα είναι πολύ μεγάλο. Και το κέρδος θα είναι σαφώς πολύ λιγότερο για την Τουρκία από ότι θα είναι το όφελος. Φαίνεται ότι η Τουρκία ακολουθεί πάντα μία πολιτική να φτάνει τα πράγματα στα άκρα, έτσι ώστε να αναγκάζει όλους αυτούς που έχει απέναντι να κάθονται να συζητάνε, και με αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται και σαν περιφερειακή δύναμη. Δυστυχώς, σε αντίθεση με την τακτική που ακολουθεί ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα, κύριε Παπανικολάου, πριν πάμε όμως σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω επίσης και κάτι άλλο, διότι είδαμε τουρκικά πολεμικά πλοία έτοιμα κυριολεκτικά να παραβιάσουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ποια είναι τελικώς αυτή η κόκκινη, η περιβόητη κόκκινη γραμμή για εμάς? Η κόκκινη γραμμή, από ό,τι έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και όλη την ηγεσία των όπλων δυνάμεων και τον Υπουργό Άμυνας, είναι αν γίνει κάποια γεώτρηση ή αν γίνουν σεισμικές έρευνες στην περιοχή που εμείς θεωρούμε ότι είναι η υφαλοκρηπίδα, που ανήκει στην χώρα δηλαδή, βάσει του διεθνούς δικαίου. Άσχετα αν ακούγονται φωνές που λένε ότι δεν το έχουμε ορίσει, είναι ορισμένη η υφαλοκρηπίδα από το διεθνές δίκαιο. Ασφαλώς, κύριε Παπανικολάου, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και το αν και θα συνοδεύουν πόσα το Roots Race τουρκικά πολεμικά πλοία. Η ύπαρξη δηλαδή συνοδευτικών ίσως τουρκικού στο Λίσκο, διότι είδαμε ότι υπάρχουν πολλά πλοία που έχουν αποβλέψει από τον άσταθμο του Αξάς. Θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας που θα σταθμίσει και την ελληνική αντίδραση, όπως λέγεται. Σαφώς. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο πόσα πλοία θα είναι. Σαφώς δεν θα είναι όλος ο τουρκικός στόλος. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, ιδίως στο ναυτικό αλλά και η αεροπορία, έτσι ώστε όταν θα αρχίσουν να ξεδιπλώνουν τα σχέδιά τους, εμείς να τους αντιμετωπίσουμε. Η ελληνική πλευρά έχει ακολουθεί μια πολιτική ειρηνική, φιλειρηνική. Δεν φτάνει τα πράγματα στην άκρη όπως η Τουρκία. Και πάρα πολύ καλά κάνει που κυνηγείται στο διπλωματικό επίπεδο να ενημερώσει όλες τις χώρες και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, στις ΗΠΑ και τους οργανισμούς και τις συμμαχίες για το τι γίνεται. Και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα με όλες αυτές τις κινήσεις να έχει ανατραπεί το κλίμα της και τη συμπεριφορά των συμμάχων μας. Μέχρι κάποτε δεν μας ακούγανε, με κάποιο σημείο δεν μας ακούγανε. Τώρα όχι μόνο μας ακούνε, έχουν φτάσει και στο σημείο να αντιλαμβάνονται πλέον το ρόλο της Τουρκίας. Ιδίως η Γαλλία. Ναι, ωστόσο βεβαίως είδαμε και στο State, την ανακοίνωση του State Department μιλάει για αμφισβητούμενα νερά. Κατά πόσο βεβαίως είναι αμφισβητούμενα νερά, βέβαια, το State Department. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Σε αντίθεση με τις δηλώσεις Πάια, να θυμίσω εγώ, ο οποίος είχε πει ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα. Κοιτάξτε, οι ΗΠΑ, ιδίως σε αυτή τη φάση που αντιμετωπίζουν τις εκλογές και έναν πρόεδρο ο οποίος μπορώ να πω έτσι ξεκάθαρα ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου με την εξωτερική πολιτική. Δεν έχουν σαφή θέση και στάση και προσπαθούν να κρατήσουν και την Τουρκία στο μαντρί, προσπαθούν να στηρίξουν και την Ελλάδα με τον τρόπο τους, αλλά σε αυτή τη φάση τη χρονική είναι δύσκολα τα πράγματα για την εξωτερική ή αμερικανική πολιτική. Γι' αυτό βλέπουμε και τη στάση που έχουν να μην είναι σαφές. Που σημαίνει βεβαίως ότι αργότερα, όταν, για παράδειγμα, και αν, για παράδειγμα, προχωρήσει αυτή η συμφωνία με την Αίγυπτο, ενδεχόμενα και έχουμε μεγαλύτερη ένταση, θα βρεθούμε μόνοι μας
εναντίον όλων ή όλοι μόνοι. Εάν προχωρήσει η συμφωνία και ο καθορισμός της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, είναι ένα μεγάλο χτύπημα για την Τουρκία. Και σε αυτή τη φάση δεν θα μπορεί κανένας να αμφισβητήσει, διότι αυτό περιμένουμε εξάλλου και η διεθνής κοινότητα αυτό περιμένει. Αν υπάρξουν συμφωνίες για τον καθορισμό της ΑΟΣ, αυτό είναι που τους δεσμεύει. Εδώ μία ψευδοσυμφωνία με την Λιβύη και μας έχει δημιουργήσει τόσα προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δύο νόμιμες κυβερνήσεις, δύο κράτη, η Ελλάδα και η Αίγυπτος, αν προχωρήσουν και έχουν μια συμφωνία η οποία μπαίνει ενδιάμεσα σε αυτό που έχει κάνει η Τουρκία, αντιλαμβάνεστε τι βαρύτητα έχει. Εκτιμάτε ότι η τουρκική πλευρά με τις τελευταίες κινήσεις της τεστάρει, βεβαίως αυτό νομίζω είναι αδιαφεσβήτητο, και τις αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, αλλά μήπως παράλληλα θέλει να τεστάρει και τις αντιδράσεις και στέλνει κάποια μηνύματα και προς τη μεριά της Αιγύπτου, ίσως ενδεχομένως ακόμα και προς τη μεριά της Γαλλίας? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Κοιτάξτε, η Τουρκία στην Λιβύη έχει περιέλθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ένας από τους λόγους που τώρα ξεκίνησε τις προκλήσεις στην Ελλάδα με τις Ναύτεξ είναι και αυτός. Είναι ένας λόγος είναι η Λιβύη, δεύτερος λόγος είναι η ενδεχόμενη συμφωνία μπορεί να κάνει η Ελλάδα με την Αίγυπτο και τρίτο είναι ότι θέλει να το συνδυάσει με τους εορτασμούς που κάνει στην Αγία Σοφιά. Σε καμία περίπτωση όμως η Τουρκία δεν είναι σε καλή θέση στην Λιβύη. Αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα. Προσπαθεί και με τη Ρωσία να βρουν μια λύση και να δοθεί να υπάρξει ειρήνη στην Λιβύη, διότι δεν τη συμφέρει με τίποτε να εμπλακεί σε επιχειρήσεις, διότι είναι χαμένη από χέρι. Λόγω της απόστασης δεν μπορεί να στηρίξει επιχειρήσεις εκεί. Το πλεονέκτημα σαφώς το έχει η Αίγυπτος, η οποία θα συνεργαστεί με τη Γαλλία και αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες θα έχει αυτό για την Τουρκία. Πάντως η γειτονιά μας είναι σε αναβρασμό. Είναι γενικότερα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη φωτιά. Τα τελευταία χρόνια με την συμπεριφορά της Τουρκίας η Ανατολική Μεσόγειος είναι στις φλόγες που λέει ο λόγος. Κινδυνεύει να φτάσει στις πλόγες και αυτό οφείλεται μόνο σε ένα, ο οποίος είναι παραξίας, η Τουρκία. Εδώ έφτασα στο σημείο, κύριε Παπα-Νικολάου, να μιλάνε για μαξιμαλιστικές αξιώσεις, τοποθετήσεις που παραπέμπουν στις δηλώσεις του κυρίου Ροζάκη. Το έθιξε το θέμα πριν από λίγο και ο συνάδελφος ο Μπάμπης ο Σαββίδης. Και δυστυχώς αυτή είναι μια άποψη που την έχουν εκφράσει και άλλες εσωτερικές φωνές. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι φωνές, οι οποίες είναι και επίσημες φωνές ενίοτε και δίνουν λαβή όλοι αυτοί που μιλάνε σε αυτούς που περιμένουν από την άλλη πλευρά, από την Τουρκία, να τις εκμεταλλευτούν και τις εμφανίζουν. Είδατε, τίποτε δεν αφήνουν να πέσει, παρακολουθούν τα πάντα. Και εμείς τους δίνουμε λαβή.